Το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Γεια σας, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Κουραστήκατε. Ωραία. Κουραστήκαμε, χρόνια. Ο καιρός, κράτησε ο καιρός. Ναι, μια χαρά. Ο Σιμιώτης ήρθε, ξεκίνησε. Έρχονται από πίσω τα παιδιά της Τρίπολης, έρχονται, ναι. Καλή σας μέρα, το όνομά σας. Καλημέρα. Είμαι ο Γιώργος Πλήδωνας από τον κάμπο Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης. Και η Μάνη εδώ συμμετέχει στο μαραθώνιο, το ποδηλατικό μαραθώνιο από την Αγία Λαύρα στα Καλάβρητα στους Αγίους Αποστόλους στην Καλαμάτα. Πρώτη φορά τρέχετε σε αυτόν τον αγώνα? Ναι, πρώτη φορά. Πώς σας φάνηκε η διαδρομή μέχρι αυτή τη στιγμή μέχρι την Τρίπολη? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δυναμική διαδρομή και έχουμε και συνέχεια μέχρι Καλαμάτα. Το μήνυμά σας συμμετέχοντας σε αυτόν τον ιστορικό αγώνα? Το μήνυμά μου είναι έτσι να δίνουμε πάντα αγώνες, νικηφόρους αγώνες για το καλό του έθνους, της πατρίδας, των όλων μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Λοιπόν. Το όνομά σας? Ευχαριστώ πολύ. Μυστριώτης Βασίλειος. Από πού είστε? Από Καλαμάτα είμαι. Είμαστε μια ομάδα ποδηλατική μαζί με ορειβάτες. Ξεκινήσαμε από την Αγία Λαύρα και θα καταλήξουμε στους Αγίους Αποστόλους στην Καλαμάτα. Αυτές οι δύο εκκλησίες είναι σύμβολα για την Ελληνική Επανάσταση. Εμείς κάνουμε αυτόν τον αγώνα και πιστεύουμε ότι είναι ιερό χρέος μας για αυτούς τους αγωνιστές που δώσανε τη ζωή τους και το αίμα τους για το υπέρτατο αγαθό, το οποίο το έχουμε εμείς σήμερα, είναι η ελευθερία μας. Γι' αυτό το κάνουμε. Φαίνεται, φαντάζει δύσκολα τα 200 χιλιόμετρα, αλλά αν πιστεύεις και αγωνίζεσαι, όλα είναι εύκολα. Καλημέρα σας. Σήμερα είναι μια εκδήλωση, δράση μάλλον, τριών δήμων. Από το Δήμο Καλαβρίτων ξεκίνησε αυτή η δράση και η ιδέα, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και το Δήμο Καλαμάτας. Είναι 200 χρόνια, όπως γνωρίζουμε, φέτος. Και για τα 200 χρόνια τα φετινά αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν 200 χιλιόμετρα από το Δήμο, από την Αγία Λαύρα έως την Καλαμάτα στους Αγίους Αποστόλους. Ο κύριος Τζόβολος, ο οποίος έχει έρθει εδώ και είναι σήμερα παρόν, που είναι και ο διοργανωτής της δράσης αυτής, είναι από το Δήμο Καλαβρίτων και ετοιμάζεται σε συνεργασία βέβαια με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού το δικό μας, του χρόνου να μην είναι μόνο για τα 200 χρόνια, να γίνεται ένας ποδηλατικός αγώνας που θα συνδέει όλη την Πελοπόννησο. Κύριε Τζόβολε. Καλησπέρα και από εμάς, από τα Καλάβρητα. Η ιδέα ήρθε πριν 2 χρόνια, λόγω κορονοϊού δεν μπορούσε να υλοποιηθεί. Προσπαθήσαμε να βάλουμε όλες τις μεγάλες πόλεις της Επανάστασης μέσα σε αυτόν τον αγώνα, να ενώσουμε και τίποτα παραπάνω. Θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί. Είναι σήμερα αθλητές μαζί μας από την Κάριστο, από τη Θεσσαλονίκη, από την Καβάλα, από την Καστοριά, από το Αγρίνιο, από την Πάτρα, από όλες τις πόλεις, από την Καλαμάτα πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι λίγα τα χιλιόμετρα, 200 χιλιόμετρα και μέσα στη λαχοκαλιά της Πελοποννήσου. Και προσπαθούμε αυτό το event να το καθιερώσουμε σαν γύρω Ελλάδος ή σε μπρεβέτ, με τη συνεργασία όλων των δημοπάλων, όπως και της Τρίπολης, όπως και της Καλαμάτας, όπως της Χαλίας, όπως της Δημητσάνας, όπως της Μεγαλόπολης, όλοι οι δήμοι της Δυτικής Μάνης, όλοι να μπούμε σε αυτό το αγώνα και να το ευχαριστούμε και να γίνει διήμερος και να μεγαλώσει και να δούμε όλες τις ομορφιές της Πελοποννήσου. Αυτό είναι ο πρωταρχικός στόχος. Να ενωθούμε, αυτό που κάναμε και οι πρόγονοί μας πριν 200 χρόνια. Σήμερα ενωνόμαστε για ένα κοινό event και αύριο ενωνόμαστε για την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μακαρούνη, καλησπέρα και έχω σας δύο λόγια. Καλημέρα σας. Υποδεχόμαστε τους ποδηλάτες, τιμώντας τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Υπήρχε μια ιδέα από το Δήμο Καλαβρίτων και μετέχουν και άλλοι 6 δήμοι, έτσι ώστε να γίνει μια διαδρομή, ένας μαραθώνιος ποδηλατικός αγώνας, μια πορεία ελευθερίας, περνώντας οι ποδηλάτες από τον ιστορικό Μοριά και από μέρη στα οποία πρωταγωνίστησαν στην Επανάσταση
και βοήθησαν στην απελευθέρωση του ελληνικού σύγχρονου κράτους. Εμείς με όλες τις δυνάμεις μας θα συμμετέχουμε και στις επόμενους αγώνες, έτσι ώστε αυτό το event να πάρει μεγαλύτερη διάσταση και να ενώσει όλους τους αθλητές και όλο τον κόσμο, έτσι ώστε να πετύχουμε κοινούς στόχους και κοινούς σκοπούς. Είμαστε ως Δήμος να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κόλλια για την προσφορά για τις μπανάνες και τα νερά στους αθλητές και σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή τη δράση. Κύριε Σινιώτη, καλημέρα. Φτάσατε Τρίπολη. Να μας πείτε δύο λόγια για τη διαδρομή που ξεκινήσατε, πόσα χιλιόμετρα έχετε κάνει έως εδώ. Η διαδρομή ήταν πάρα πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε με λίγο κρύο, ομίχλη. Η θερμοκρασία έπεσε στο μείον 4. Λίγο την ακούσαμε, αλλά μας αποζημίωσε το τοπίο που όταν ανεβαίναμε ψηλά στη βουνό βλέπαμε την ομίχλη από κάτω και ήμασταν λες και ήμασταν σε αεροπλάνο. Πάρα πολύ ωραία διαδρομή, γνωστή διαδρομή για μας. Μέχρι εδώ έχουμε 90 χιλιόμετρα. Και μέχρι να τερματίσετε. Μέχρι να τερματίσουμε στο 180 τερματίζουμε. Δηλαδή άλλα 90 χιλιόμετρα. Και με άκρος επίσης ενδιαφέρουσα διαδρομή εκεί στη συνέχεια. Ναι. Και η διοργάνωση, μην ξεχάσουμε να το πούμε, άψογη, με συνοδεία αυτοκινήτων, με ασθενοφόρα, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο στις ποδηλατικές διοργάνωσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.